Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας. Τώρα τι να κάνουμε, έχουμε εκλογές για ένα ακόμη μήνα, έτσι θα πηγαίνουμε. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας, κύριε Βορύδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια για την πρώτη. Και ευχαριστώ πολύ και το γούρι που μας φέρατε να το επισημάνω και εγώ, γιατί σας ακούω από το πρωί. Όσοι έχουν έρθει εδώ. Συγγνώμη, τους έχουμε. Να ξέρετε το σκορ που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή είναι μοναδικό. Αγγίζει λοιπόν, το 100%. Κύριε Βορύδη, η συζήτηση μετατοπίζεται τώρα στο ποιος, από το ποιος είναι η κυβέρνηση στο ποιος είναι αντιπολίτευση και αν έχετε προτίμηση. Όχι, προτίμηση δεν έχω καμία. Αλλά να το πω αλλιώς. Θεσμικά μπορεί να έχω μια προτίμηση για το είδος της αντιπολίτευσης. Αλλά από εκεί πέρα, το ποιος, τι θα αποφασίσει ο κόσμος για το ποιο θέλει να είναι το δεύτερο κόμμα, προφανώς δεν έχω καμία άποψη. Όχι, αλλά δύο λεπτά. Πάμε στο μείζον, έτσι. Δεν έχει κρυφεί το ζήτημα της κυβέρνησης. Υπό ποια έννοια δεν έχει κρυθεί το ζήτημα της κυβέρνησης, βεβαίως. Υπάρχει μια καθαρή πρωτιά και τώρα εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε προς αυτό. Είναι λίγο σαφή τα πράγματα. Όμως το ζήτημα της αυτοδυναμίας δεν έχει κρυθεί. Θα είχε κρυθεί αν είχαν γίνει προφανώς οι εκλογές. Δεν έχει κρυθεί, λέτε. Αλογική. Α, με συγχωρείτε πολύ. Όταν αυτό εξαρτάται από παραμέτρους όπως πόσα κόμματα μπαίνουν και πόσα κόμματα δεν μπαίνουν. Άρα πόσες είναι οι ψήφοι εντός ή εκτός. Και δεύτερο. Εξαρτάται από το κατά πόσον θα επαναληφθεί το ίδιο αποτέλεσμα, το ίδιο καλό αποτέλεσμα, αυτά είναι ζητούμενα. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε προσέγγιση του εξής τύπου, ότι έκαλα τώρα, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, άρα έχουμε τελειώσει με το ζήτημα της διακυβέρνησης, είπαμε ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Ναι, θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία για να είναι στην κυβέρνηση πρέπει να έχει τουλάχιστον 38,5% κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Το 38,5% από το 41 δεν είναι μακριά. Ναι. Άρα τι θέλω να πω. Άρα καλείτε σε εγρήγορση, λέτε εσείς τους ψηφοφόρους. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας, επομένως στην κατεύθυνση που έχουμε ζητήσει, δηλαδή στην κατεύθυνση αυτοδυναμίας, είναι το βασικό επίδικο των εκλογών. Και θέλω να το επισημάνω εδώ, γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα οι σχετισμοί, με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε προγραμματική σύγκληση. Και με το ΠΑΣΟΚ όμως, έτσι όπως διαμορφώνονται οι σχετισμοί, αλλά και η κατεύθυνση που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εξ ορισμού δεν επιτρέπει τη σύγκληση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τώρα να δεσμεύσω εγώ το ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνσή του. Κάνω μια εκτίμηση εδώ, έτσι. Ναι. Αλλά πάντως θεωρώ ότι όλη η στρατηγική του Ανδρουλάκη που είναι να είμαι εγώ η αντιπολίτευση, προφανώς δημιουργεί, αντιβαίνει από τη λογική του να φτιάξουμε μια συγκυβέρνηση αύριο, αν δεν υπάρχει. Άρα πρέπει να εξασφαλιστεί πρωτίστως η αυτοδυναμία. Άρα λέτε. Το ζήτημα, το μείζον ζήτημα είναι η αυτοδυναμία. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Γεροβασίλη, εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ θα προλάβετε. Ακούμε και το ρεπορτάζ που λένε οι συναδελφοί μας ότι θα προσπαθήσετε να αλλάξετε το αφήγημα προς ποια κατεύθυνση. Κοιτάξτε. Τι ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές προς τις Πέμπτης. Προφανώς, εμείς προτάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο. Είναι πολλοί λόγοι, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να τα συζητήσουμε όλα, δεν προλαβαίνουμε άλλωστε. Πραγματικά δεν το απευθύναμε όσο δυνατά θα έπρεπε. Και βεβαίως, ενδεχομένως έφυγε και ένα μήνυμα θολωμένο κατά στιγμές ή στο μεγαλύτερο διάστημα, εξαιτίας του ότι κινήθηκε η συζήτηση στο ποιος κυβερνάει με ποιον και τα λοιπά, κυρίως σε τεχνικές δηλαδή των πολιτικών, ναι. Και όχι επί της ουσίας. Στα αλήθεια, συγγνώμη, στα αλήθεια, επειδή μπροστά μας είμαστε στη μέση μιας μάχης, έχουμε μπροστά μας καινούργιες εκλογές. Ναι, ναι. Προφανώς και θα παλέψουμε, είμαστε όρθιοι, αλλάζουμε εν κινήσει και συνεχίζουμε για να ανατρέψουμε συσχετισμούς. Δηλαδή? Ο στόχος δηλαδή, κύριε Βασίλη, ποιος είναι. Κοιτάξτε, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ναι, 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 βεβαίως. Γιατί πρέπει να δούμε το στόχο. Ο στόχος είναι να είστε εσείς αξιωματικοί αντιπολίτευση, να αυξηθούν τα ποσοστά σας και με ποιο τρόπο μπορείτε μέσα σε 30 μέρες. Προφανώς θα παραμείνουμε ο κορμός του προοδευτικού χώρου στη χώρα. Μισό λεπτό. Να πάμε στον κύριο Χρυστοδουλάκη, να πάρετε την ανάσα σας, να πείτε λίγο νερό. Συγγνώμη, αλλά έχω μιλήσει πάρα πολύ. Τώρα, συνεχίζω όμως. Κύριε Χρυστοδουλάκη, εσείς εκλεγήκατε. Θέλετε να συνεχίσετε εσείς, εντάξει. Είναι ο στόχος, λέμε, ποιος είναι. Αλλαγή των συσχετισμών στις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με έναν ανεξέλεγκτο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει φύγει ήδη ένα μήνυμα βήματος αλλαγής
και από το εκλογικό σώμα. Ναι, αλλά διότι, ο ελληνικός λαός το αποφάσισε. Λάθος έκανε. Ο ελληνικός λαός το αποφάσισε προφανώς και είναι απολύτως σεβαστό. Και εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ότι και εμείς κάναμε λάθος και κάναμε λάθος, απευθύναμε ένα μήνυμα το οποίο θόλωσε. Ποιο ήταν αυτό, κυρίως της απλής αναλογικής. Ορίστε. Ναι, διάλογο, κάνετε πολιτισμένο. Κάντε μια διευκρίνηση. Να διευκρινίσετε μόνο τι εννοείται ανεξέλεγκτος. Και τι θα σα εξηγήσω. Ελεγμένο, να το πω. Δηλαδή, τι σημαίνει. Το αντίθετο. Ανεξέλεγκτο, ναι. Παντοδύναμο, σημαίνει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Άρα, εσείς δεν θέλετε την αυτοδυναμία. Της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν θέλαμε καθόλου τη Νέα Δημοκρατία, όπως μάλλον την αυτοδυναμία της. Και βέβαια, δεν θέλετε να μπείτε και στην κυβέρνηση, αν δεν έχει αυτοδυναμία. Τι εννοείται με τη Νέα Δημοκρατία? Προφανώς όχι. Όχι. Προφανώς όχι. Επομένως, δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Ή θέλετε να μπουν άλλα κόμματα, αλλά όχι εσείς. Αλλά δεν θέλετε την αυτοδυναμία. Η κυβέρνηση προκύπτει από τις εκλογές και μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κυβέρνηση. Και πάμε για καινούργιες εκλογές. Συζητάμε για τις επόμενες εκλογές. Πάμε για επόμενες εκλογές. Θέλω να καταλάβω τη θέση σας εδώ. Πολύ απλά θα το πω. Το μήνυμα της απλής αναλογικής, εμείς πιστέψαμε στην απλή αναλογική και εκπέμψαμε μια πρόταση προς προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, για να συγκυβερνήσουμε τη χώρα πιστεύοντας ότι αυτό θα έδινε μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας που θα άλλαζε και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αυτή ήταν η αντίληψή μας. Αυτό. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε αυτό. Κοιτάξτε. Βεβαίως και κρίθηκε. Και κρίθηκε και βεβαίως το αναγνωρίζουμε και ως κομβικό λάθος. Άρα εγώ θέλω να καταλάβω τι ζητάτε, τι ζητάτε στις 25. Αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων. Άρα να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητάτε την κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό. Εμείς, ξέρετε, είμαστε και ρεαλιστές και βλέπουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι εφικτά. Άρα εσείς επιδιώκετε να μην έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Για να κυβερνήσει όμως, όχι με εσάς, με κάποιον άλλον. Άρα θέλετε ένα άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Κατά όχι τον εαυτό σας. Θα πρέπει η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να ανακοπεί και πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Και θα συμβεί διότι, ξέρετε, το μήνυμα μη σταθερότητας εξέπεμψε η απλή αναλογική. Ο ελληνικός λαός επέλεξε κάτι ως σταθερό, βρισκόμενος όχι στην ευχάριστη κατάσταση. Και γιατί θα εκπέμψει το μήνυμα σταθερότητας να μην έχει αυτοδυναμία κάποιο κόμμα? Όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ υπάρχει και κάτι αντινομικό. Διότι αυτό έχει ένα νόημα, λες, δεν θέλω να έχει αυτό που θεωρώ ότι θα είναι πρώτο κόμμα αυτοδυναμία, εάν θέλω να συμμετέχω στην κυβέρνηση μαζί του. Άμα δεν θέλω να συμμετέχω στην κυβέρνηση, δεν θέλω την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος και με νοιάζει δηλαδή αν θα κάνει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Όχι, μπορεί να θέλει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Μα δεν το λέει. Εγώ μίλησα για αλλαγή. Αν το λέει, θα καταλάβω. Συσχετισμού, αυτό είπα ακριβώς. Μάλιστα. Και θέλω η συζήτησή μας, δεν μπορεί να γίνει πια αυτό το τετράμινο για τις τεχνικές, όπως κάναμε λάθος. Αυτό πέρασε τώρα, ναι, έγραψε. Έχει σημασία όμως, δεν πέρασε γιατί είναι χθες, είναι σήμερα. Ναι, απλώς πήγε, να πάρει αυτοδυναμία από Μητσοτάκης και πέρα, με από εκεί και πέρα εμείς θα παραμείνουμε ο κεντρικός κορμός της προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας, διότι ο ελληνικός λαός θα του ξαναθυμίσουμε τι σημαίνει σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αύξηση των τιμών, μείωση των εισοδημάτων, πληστηριασμοί στη χώρα. Αυτά θα τα ξανακρίθηκαν όμως. Και θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Και να πάμε παρακάτω. Κύριε Χριστοδουλάκη, τώρα εσείς το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, ενισχύθηκε προφανώς. Έχουμε δει και κάτι πανηγυρισμούς. Προφανώς θα πανηγυρίσετε γιατί ενισχύθηκε 50% σχεδόν η δύναμη του κόμματος. Αλλά εσείς τι επιζητάτε εδώ από εδώ και πέρα στις 25? Να σας πω και τη δική μου ανάγνωση επί το αποτέλεσμα. Προφανώς. Γιατί είναι, όχι, το λέω γιατί είναι σημαντικό και η συνέχεια και η συνέπεια. Ναι. Εμείς λέγαμε πριν τις εκλογές ότι παιδιά, καθαρά θέλουμε τη δύναμη να κάτσουμε στο τραπέζι, να βάλουμε το πρόγραμμά μας, να επιδιώξουμε το μεγαλύτερο βαθμό της υλοποίησής του. Και φυσικά να κάνουμε την κουβέντα που αφορά και πρόσωπα κοινής αποδοχής. Την πήρατε αυτή τη δύναμη. Ο κόσμος εμάς μας είπε ότι παιδιά δεν αποδοκιμάζουμε το δικό σας αφήγημα. Σε ενισχύουμε κατά 50%. Αν το αποδοκίμαζε, θα μας έδινε το ίδιο με την προηγούμενη ή κάτω από την προηγούμενη. Δεν έγινε έτσι. Άρα σε ενισχύουμε. Αλλά είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι δεν σου δίνω τη δυνατότητα να μπορέσεις να κάτσεις στο τραπέζι την επόμενη μέρα να επιβάλλεις την πολιτική σου. Για να είμαστε καθαροί, έτσι. Ναι. Όταν η Νέα Δημοκρατία παίρνει 40%, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Καθαρά. Καθαρά. Το διαβάζουμε. Λέμε το εξής όμως. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση πάντως, κύριε Χριστοδουλάκη. Όταν έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 12
Και το, ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται. Κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν. Εγώ δεν πάρετε και τις 12 μονάδες. Είμαι της άποψης ότι δεν αλλάζουν οι σχετισμοί από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι. Γιατί δεν είναι και οι κοινωνικές συνθήκες ίδιες και γιατί είναι και τα διλήμματα τέτοια. Αλλά είναι οξύμορο ότι στις τους ανθρώπους που, του ΣΥΡΙΖΑ που αποσυρώθηκαν ψήφισαν το ίδιο Νουδού και το ίδιο ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω, λέω ότι δεν αλλάζω από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά και κάτι ακόμα. Ότι τα διλήμματα οξύνουν, συμπιέζουν και πολλώνουν και πολλές φορές, αν θυμάστε, μας δείχνανε και πολύ χαμηλότερα δημοσκοπικά από ό,τι τελικά πήραμε. Αλλά και η συνέχεια της πολιτικής ανάγνωσης μου λέει το εξής. Λέει ότι υπάρχει λόγος που η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%. Ναι. Και για εμάς ο λόγος αυτός είναι ότι δυστυχώς είχε την ευκαιρία να συγκρίνεται διαρκώς με ένα πολύ χαμηλό πήχη που του έβαζε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αντίστοιχα, κατ' εμέ, με μια ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ να ορθώσει μια ρεαλιστική αντιπρόταση διακυβέρνηση. Άρα, εσείς 25 άρα, λέτε, λοιπόν, θέλω να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Για να έρθω και στο άρα. Διεκδικείτε τη δεύτερη για θέση, να έρθω δηλαδή. Και στο άρα, για να είμαι καθαρός. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να καλύψεις 10 μονάδες διαφορά από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Ζητάμε όμως την περαιτέρω ενίσχυση του κόμματος για να μπορέσουμε αυτή την αντιπρόταση διακυβέρνησης έναντι της Νέας Δημοκρατίας να την αρθρώσουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ την επόμενη ημέρα και να έχουμε ισχυρό ρόλο στην αντιπολίτευση. Άρα εσείς λέτε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ελάτε σε μένα για να κάνω καλύτερη αντιπολίτευση από σένα στο Βορύδι. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό. Εγώ δεν λέω ποιος θέλει και ποιος όχι. Λέω ότι υπήρχε ανεπάρκεια να αρθρωθεί προοδευτική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Θέλουμε να το κάνουμε εμείς, όχι μόνο στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλους. Λέμε, ελάτε σε εμάς να δυναμώσουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσουμε να κάνουμε σοβαρή, υπεύθυνη, ρεαλιστική κριτική στη Νέα Δημοκρατία και να διαμορφώσουμε μια αντιπρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα γύρω από τη δική μας πολιτική πρόταση. Άρα στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν υπάρχει άλλη πρόταση πλην της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αυτό, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό καταλαβαίνω. Προφανώς αυτό αυτή τη στιγμή περνάει από την αντιπολίτευση. Για να είμαστε καθαροί. Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, συγγνώμη. Εμείς, ξέρετε, απευθύναμε με βάση την απλή αναλογική που θυμίζει στον κύριο Χριστοδουλάκη. Ναι, αλλά είπατε εσείς πρώτοι ότι δεν θα ότι ήταν και, είστε πρώτοι, και στις, και στις θέσεις και του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, άλλο που δεν την εφάρμοσε ποτέ. Μιλήσαμε με βάση το ότι πιστεύουμε ότι μία απλή αναλογική ο προοδευτικός χώρος θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως αρνήθηκε όχι, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, για να καεί τελικά η απλή αναλογική. Θυμάται ο κόσμος. Εμείς είπαμε θα επιδιώξουμε το σχηματισμό κυβέρνηση στην απλή αναλογική. Οι μόνοι που το λέγαμε. Εσείς βάλατε τους όρους στις πρώτες θέσεις που δεν συνάδουν με τη λογική της απλής αναλογικής. Άρα το ΠΑΣΟΚ έκανε στην απλή αναλογική, όχι οι ψηφοφόροι. Εμείς είπαμε ότι θα κάτσουμε στο τραπέζι την επόμενη μέρα με την αναλογική. Την απλή αναλογική την έκαψε το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γεροβασίλη, ή ψηφοφόροι. Σίγουρα όχι, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε. Καταλαβαίνω την ανάγκη να. Κύριε Χριστοδουλάκη, μισό λεπτό και ρωτήσαμε τη γυναίκα να απαντήσει. Το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να συζητήσει πάνω στη βάση της απλής αναλογής και της συγκυβέρνησης. Το μόνο που είπαμε είναι θα κάνουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Έκανε διμέτωπο, ξεχνώντας ότι ο κύριος αντίπαλος ήταν και παραμένει η Νέα Δημοκρατία και ακούσαμε και προχθές και χθες και τα λοιπά στην κρίση και του κυρίου Ανδρουλάκη και άλλων στελεχών ότι για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας ευθύνεται πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί είναι κακό αυτό, κύριε Καρμαλαμπάνη, επειδή το ακούω από την Κυριακή το βράδυ αυτό. Γιατί είναι κακό αυτό το ΠΑΣΟΚ να επιλέξει πού θα πάει να απευθυνθεί σε ποιο εκλογικό σώμα. Με το πολιτικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε καθαροί. Αυτή την αντιπρόταση θέλω να φτιάξουμε. Λοιπόν, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αποδείχθηκε στις εκλογές. Ο αντίπαλός μας ήταν και παραμένει η Νέα Δημοκρατία και το αυταρχικό καθεστώς Μητσοτάκη. Ήταν και παραμένει. Θα το κάνουμε εμείς. Επέλεξαν οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να δείχνουν και να κάνουν μέτωπο κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και όλη στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία κάναμε κριτική εμείς. Στη Νέα Δημοκρατία. Για να μην αλλάξουμε. Δεν ξαναγράψουμε την τουλάχιστον περίοδο. Πριν πάμε στην Νέα Δημοκρατία, κάναμε κριτική εμείς. Τώρα θα πρέπει να χρεώσετε στο ΠΑΣΟΚ την ήττα. Δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ. Επειδή όλες οι δυνάμεις αποφάσισαν ότι για όλα τα δεινά του τόπου ξεχνώντας το παρελθόν, δηλαδή αυτό το οποίο ακούσαμε ότι ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν. Αυτό... Εσείς φταίτε, είχε ανοχή και πολύ χαμηλό πίχη. Ωραία, το προτέρημά του συγκρινόταν με διότι... Εμείς διότι... θέλουμε... Κλείνω, κλείνω. Εμείς θέλουμε η Νέα Δημοκρατία... Το ίδιο ερώτημα που έκανε ο κύριος Βορύδης. Με το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία. Για να μην έχει αυτή την ανοχή που έχει σήμερα. Συγκρίνεται με το ΠΑΣΟΚ και όχι με τον κύριο Τσίπρα. Οι εκλογές λοιπόν αυτές δεν ξεπλένουν τα πάντα. Έχουμε μπροστά μας μια εκλογική περίοδο καινούργια. Έχουμε εκλογές νέες στη χώρα
Και όλα είναι δυνατόν να συμβούν. Το ερώτημα που έκανε ο κύριος Βορύδης στην κυρία Γεροβασίλη, να απευθύνω στον κύριο Στοδουλάκη. Και εσείς αγωνίζεστε για να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία? Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε εμείς δυνατοί. Γιατί αν η ερώτηση είναι αν θα κάτσουμε εμείς στο τραπέζι. Αλλά με τη Νέα η κυρία Γεροβασίλη είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε αυτοδύναμη. Ξέρετε, η κυρία Γεροβασίλη είπε δεν θέλουμε, αλλά βρείτε τη λύση μόνοι σας. Αν η ερώτηση είναι για να τη φέρω στα μέτρα που μπορώ να απαντήσω. Έλα. Αν θα κάτσουμε εμείς στο τραπέζι με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα, αν η Νέα Δημοκρατία έχει 40%, δεν μπορούμε να κάτσουμε γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε όρους που να συμφωνούν με τη δική μας πολιτική πρόταση. Δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Δεν θα ταυτιστούμε σε μια πολιτική που διαφωνούμε. Άρα λοιπόν, για να κυβερνήσουμε. Πάμε στον κύριο Βορύδη, παρακαλώ. Άρα τη δύναμη για να συγκρίνονται με το ΠΑΣΟΚ και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω. Να συνεννοηθούμε για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα εν ώψη των επικειμένων εκλογών. Γιατί έχουμε ήδη ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή την ορκομοσία της Βουλής την Κυριακή, την συγκρότηση της Βουλής τη Δευτέρα, την διάλυση της Βουλής τη Δευτέρα το απόγευμα, την έναρξη προεκλογικής περίοδου την Τρίτη. Και εκλογές πότε βγαίνει στις 25 Ιουνίου. Ωραία. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Εδώ λοιπόν ήδη πρέπει να βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα. Πρώτο, μία κυβερνητική πρόταση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτή λέγεται Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο, αυτή η κυβερνητική πρόταση, όχι μόνο γιατί είναι η δική μας στρατηγική, αλλά διότι φαίνεται ότι πλέον οι πολιτικές δυνάμεις κατατείνουν και συμφωνούν, η κάθε μια με τη δικιά τους λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί σου λέει: εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Το ΠΑΣΟΚ γιατί λέει: εγώ θέλω να διεκδικήσω το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είπα αυτό, κύριε Βαρογιάννη, δεν έχει τίποτα να πει. Βλέπω προτιμάτε ποια αντιπολίτευση θέλετε, κύριε Βορύδη. Προτιμάτε, σα φαίνεται πιο βολικό? Όχι, εγώ το αντίθετο απολύτως μαζί σας. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής και δίκαιος. Κύριε Βορύδη, ήσασταν πάντα σαφείς εσείς απέναντί μας και λέγατε θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά στη χώρα. Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτό δεν πάει άσχημα. Πείτε τα δεδομένα αυτά, κύριε Βορύδη. Να ακουγόμαστε, να ακουγόμαστε. Ελάτε, κύριε Βορύδη. Επιτρέψτε όμως. Εγώ λέω τώρα να πάμε λίγο στο μείζον. Το μείζον πέρα από αυτές τις συζητήσεις είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό είναι το επίδικο των εκλογών. Δεν είναι τώρα όλα τα υπόλοιπα. Άρα είπατε μία καθαρή πρόταση, μία δημοκρατία ή αυτοδυναμία. Προφανώς και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό με την κυρία Γεροβασίλη. Εμείς θα λοιπόν τη θέση μας, θα δυναμώσουμε τη θέση μας εγώ δεν σας έχω διακόψει, γιατί διακόπτω. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με την κυρία Γεροβασίλη, όπως και έχω συμφωνήσει διαχρονικά στο σημείο αυτό μεθοδολογικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς υπάρχει τέτοια απόκληση και στα προγράμματα και στις αξίες και στις αρχές και στην ιδεολογική κατεύθυνση που δεν έχει νόημα τώρα να βάλουμε. Τι να συζητάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν γίνεται λοιπόν. Άρα τελείωσε αυτό. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι, γι' αυτό λέω το διαφοροποιώ, εμείς όπως ξέρετε έχουμε κάνει κυβερνήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει, δεν είναι καινούργιο. Έχουμε κάνει δύο φορές κυβερνητική συνεργασία. Αλλά βλέπετε το και ΠΑΣΟΚ το ΠΑΣΟΚ να μείνει. Προσέξτε. Εδώ λοιπόν πάμε. Έχει το ΠΑΣΟΚ την θεμητή, κατά τη γνώμη μου, πολιτική του φιλοδοξία. Έτσι. Αυτό που λέει και διατυπώθηκε εδώ από τον συνάδελφο. Τη θεμητή του πολιτική φιλοδοξία. Πρακτικά όμως αυτό που μας οδηγεί, μία κυβερνητική πρόταση, η οποία πρέπει να είναι αυτοδύναμη, προκειμένου να έχουμε αποτελεσματική διακυβέρνηση. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αυτό είναι, αυτό είναι λοιπόν, το επίδικο των εκλογών. Και έρχομαι τώρα στο εξής. Έρχομαι στο εξής. Και τελειώνω. Ανεξέλεγκτη είστε επικίνδυνοι. Ακριβώς. Πάμε στο ανεξέλεγκτο. Αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να ακούγεται. Ότι ανεξέλεγκτη είστε επικίνδυνοι. Μου επιτρέπετε να πω γιατί. Μου επιτρέπετε να πω γιατί. Ελάτε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Τη χλεβάζω. Απαντήστε, κύριε Βορύδη. Λοιπόν. Δεν χλεβάζω τη θέση σας και το ξέρετε. Προσέξτε. Να πω το εξής. Το ανεξέλεγκτη γιατί δεν πρέπει να ακούγεται? Γιατί ο έλεγχος μιας κυβερνήσεως στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι θεσμοποιημένος. Με predator και με υποκλοπές. Είναι θεσμοποιημένος. Είναι και αυτός ο τρόπος. Τι εννοώ? Είναι και αυτός ο τρόπος. Είναι στο κοινοβούλιο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, είναι ο δικαστικός έλεγχος, είναι οι εσωτερικές ισορροπίες και έλεγχοι στις ανεξάρτητες αρχές. Όλα. Να άρα, τα απαξιώστε. Λοιπόν, όλα, κύριε Βορύδη. Φροντίσατε να τα απαξιώστε επιτρέψτε. Και εμείς είμαστε εδώ για να τα υποστηρίξουμε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Εγώ απλώς τι λέω, ότι καμία κυβέρνηση ή αυτοδύναμη κυβέρνηση την οποία ζητάμε, προφανώς και δεν είναι καθόλου ανεξέλεγκτη, μια χαρά ελεγχόμενη είναι από τους κοινοβουλευτικούς, δικαστικούς και άλλους πολιτικούς θεσμούς μια συγκροτημένης και συντεταγμένης συνταγματικά χώρας. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν αυτή η ρητορική δεν έχει καλή συνέχεια. Έχετε να πείτε αρκετά πράγματα. Είστε και οι τρεις έτσι κι αλλιώς και στις επόμενες εκλογές θα είστε εκλεγμένοι βουλευτές. Όπως και να έχει το πράγμα, αν καταλαβαίνω καλά δηλαδή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε.